Για το ζήτημα της ολιστικής μελέτης της FIFA και της UEFA, είχαμε πρόσφατα στο νομοσχέδιο, αυτό το κατεπίφαση αθλητικό νομοσχέδιο, την ευκαιρία να τοποθετηθούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα επαναλάβω τα εξής, ότι χρησιμοποιείται ένας βαρύγδουπος τίτλος «Ολιστική μελέτη», υποτίθεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Και επικεντρώνεται σε ορισμένα ζητήματα, τα οργανωτικά θέματα της ΕΠΟ, για τους φιλάθλους, για τους διαιτητές, ζητήματα ποινικής αντιμετώπισης αδικημάτων, αφήνοντας το απειρόβλητο τη βασική αιτία εμφάνισης αυτών των φαινομένων. Και η βασική αιτία είναι η άκρατη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, για την οποία δεν μιλάει κανείς. Άκρα του τάφου σιωπή. Ναι. Και μιλάμε τώρα για ένα λαοφιλέστατο άθλημα. Και βέβαια το αγαπάει ο λαός. Δεν αγαπάει τη βρωμιά και τη σαπίλα. Αυτό είναι. Ένα άθλημα σε μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες που δημιουργούν στρατούς, λέσχες φιλάθλων, οπαδών, που χορηγούν συνολικά το ποδόσφαιρο μέσα από τον έλεγχο των ενώσεων, από αντιπροσώπους των οποίων εκλέγονται τα μέλη της διοίκησης της ΕΠΟ, που αξιοποιούν το στοιχηματισμό, μια άλλη μεγάλη πληγή του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και γενικά τον τζόγο γύρω από το ποδόσφαιρο για τα παιχνίδια τους, αλλά και για τη συντήρηση των ομάδων και του στρατού που δημιουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετούμαστε για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο επιχείρηση που έχει φάει πλέον τα ψωμιά του και κάνει τον κύκλο του και προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να το διασώσετε. Ο φιλάθλος κόσμος πραγματικά έχει κουραστεί να ακούει για διαφάνεια, κάθαρση, για το πόσο βαθιά πρέπει να μπει το μαχαίρι. Και αυτά τα λέει όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, τα λέει και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και οι προπροηγούμενες. Η πείρα που έχει όλα αυτά τα χρόνια αυτός ο κόσμος φτάνει να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Είναι θέμα κρίσης ή παρακμής? Δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά. Από το 2015, με αφορμή πάλι ένα γεγονός τότε, όχι όμως τόσο ακραίο, ο τότε υπουργός ο κύριος Κοντονής είχε αναβάλει για μια αγωνιστική τους αγώνες στη Super League. Και τα πρώτα άμεσα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση ήταν το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι κάμερες ασφαλείας στα γήπεδα. Στη συνέχεια, ο διάδοχός του προχώρησε σε ξένη επιτήρηση από την UEFA, σε τακτικούς δικαστές, σε νέα αυστηροποίηση του νόμου, έγιναν οι εκλογές στην ΕΠΟ. Για πέστε μου, τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Απαντήσετε μετά σε αυτό. Τι άλλαξε από όλα αυτά? Και οι προηγούμενοι μάζευαν τους επιχειρηματίες σε ξενοδοχεία και οι τωρινοί τα κάνουν αυτά. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα? Μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έρχονται αθλητικά νομοσχέδια, κατ' επίφαση αθλητικά νομοσχέδια, το ένα πίσω από το άλλο. Είναι τόσο ξεφωνημένη η κατάσταση στο ποδόσφαιρο επιχείρηση, που πραγματικά δεν προλαβαίνετε να συμμαζέψετε αυτή τη σαπίλα και τη βρωμιά. Και ξέρετε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η αιτία. Η αιτία αυτής της σαπίλας και της βρωμιάς που υπάρχει. Αν θέλετε, με τα επεισόδια, με τη βία, με την ανομία που υπάρχει. Η ίδια η ζωή επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΚΕ, ότι η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση στο ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό, που οδεύει σταθερά στην αποσύνθεση. Τελειώνουν πλέον και οι αυταπάτες που σκόπιμα καλλιεργούσαν διάφοροι ανανεωτές και όχι μόνο, και άλλοι σοσιαλδημοκρατικής φύσεως, οπορτουνιστικής φύσεως κτλ., της αθλητικής ιδέας από το 1980 στη χώρα μας, κάνοντας λόγο για συνύπαρξη ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.
βλέποντας πιο ορατά τα αποτελέσματα της συνύπαρξης, στημένα, τζόγος, άγριες περικοπές στον αθλητισμό, στα σωματεία, στους δήμους, στα σχολεία και ούτω καθεξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για διαχωρισμό νομιμοποιώντας τον αθλητισμό επιχείρηση. Παλιότερα λαΐκιζε, σπέρνοντας διάφορες αυταπάτες ότι η λύση είναι στην εταιρεία λαϊκής βάσης, σκορπώντας τότε φρούδες ελπίδες ότι στο τιμόνι της ομάδας μπορεί να κάθεται ο λαός και όχι επιχειρηματίες και ότι έτσι θα τελειώσουμε με τα φαινόμενα της ύψης και της απείλας. Τώρα, ανοιχτά, υπέρμαχοι και εκείνοι, ποδόσφαιρο επιχείρηση. Μας πείτε όχι, είχατε όλο το διάστημα, 4-5 χρόνια, να το αντιμετωπίσετε, να το λύσετε, να κόψετε τον ομφαλίο λόρο. Δεν το κάνατε. Το στηρίξατε, τον αθλητισμό επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η πραγματικότητα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σας διαψεύδει όλους. Επομένως, το ερώτημα κρίση ή παρακμή απαντάμε καταφατικότατα παρακμή. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος τοποθετούμε, όχι απλά ως ομιλητής, ως βουλευτής. Επομένως, το ερώτημα κρίση ή παρακμή απαντάμε με σιγουριά παρακμή. Και αυτή η σημερινή κατάσταση δεν είναι κάτι προσωρινό. Δεν διορθώνεται, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Γιατί ακριβώς αποτελεί την αντανάκλαση της απείλας και της βρωμιάς που υπάρχει στο χώρο του ποδοσφαίρου επιχείρηση. Τι πρέπει να γίνει? Πλήρης ανατροπή, ριζική ανατροπή. Και αυτό ζητάει ένα μεγάλο μέρος των φιλάθλων, των αθλητών, όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Είχαμε πει ακόμα ότι ακόμα και αν εφαρμοστούν ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπονται, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τα παράγωγά του, τα στημένα, το στοίχημα και ούτω καθεξής. Μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι γίνεται, ωστόσο δεν ακουμπούν την ουσία του προβλήματος. Εμείς δεν αποκλείουμε ορισμένα μέτρα που θα πάρθουν στο επόμενο διάστημα να επιφέρουν κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτές είναι προσωρινές. Το πρόβλημα αναζωπυρώνεται κάθε λίγο και λιγάκι. Για παράδειγμα, συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση τα προνόμια και τις διευκολύνσεις. Με το να μην εντάσει τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ, τις επιχειρήσεις, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Για να ελέγχονται όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες. Δεν είστε ανώνυμοι εταιρείες, κύριε, τι σε πω. Δεν εκπροσωπείτε ανώνυμες εταιρείες. Πώς εκπροσωπείτε? Γιατί πρέπει να είσαστε δηλαδή? Γιατί πρέπει να είσαστε στο Υπουργείο Αθλητισμού και να μην ελέγχεστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης? Όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες. Χρειάζεται να έχετε ξεχωριστή αντιμετώπιση. Από πού προκύπτει αυτό? Το τελευταίο είναι και η πιο τρανή απόδειξη της απείλας ενός συστήματος που πραγματικά δεν παίρνει γιατριά. Το περασμένο Μάιο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργάνωσε ημερίδα με βασικό θέμα το πώς θα λειτουργήσει ένα πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί το διαδικτυακό κατά βάση στοίχημα ως νέο και κερδοφόρο πεδίο της καπιταλιστικής οικονομίας στη χώρα μας. Προσκεκλημένοι και ομιλητές, μέλη της κυβέρνησης, υπουργοί, βουλευτές, στελέχη στοιχηματικών εταιριών ελληνικών και ξένων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δημοσιογράφοι, η διαπλοκή της διαπλοκής. Συζητάμε μετά. Συνεχίζεται η παραχώρηση εκτάσεων και εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίζονται οι λαϊκές ανάγκες για άθληση. Γεγονός όμως είναι ότι το κράτος στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια την επιχειρηματική δραστηριότητα, παραχωρώντας τις σταδιακά τις δομές του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα τις εξασφαλίζει ευνοϊκό περιβάλλον για να δρουν με φοροαπαλλαγές, χάρισμα χρεών, με νομοθετήματα και πάει λέγοντας. Αποδείχτηκε ότι το κράτος και οι επιχειρηματίες λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, προκειμένου από τη μία να διασφαλίζονται οικονομικά πολιτικά ωφέλη και από την άλλη να χειραγωγείται ο λαός, να στοιχίζεται πίσω από ξένα για αυτόν συμφέροντα, να μετατρέπεται σε πελάτη της εξέδρας. Βέβαια, μπορεί να ακούσει κάποιος και το άλλο. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
και ακούγεται πολύ έντονα, θα έλεγα, κάνοντας πολλές φορές και τη σύγκριση με άλλες χώρες Ευρώπης που υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, για παράδειγμα στην Αγγλία. Για να το δούμε καλύτερα. Πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, είχαμε περιστατικά με στημένους αγώνες στην Ισπανία. Πριν λίγα χρόνια είχε συμβεί το ίδιο και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το μόνο διαφορετικό που έχουν κάνει στο εξωτερικό είναι ότι κυρίως έχουν βγάλει τη βία εκτός γηπέδων. Καταρχήν στην Αγγλία αυτό που έχουν καταφέρει χρόνια τώρα με το θατσερικό σύστημα και μετά ήταν να βγάλουν τη βία έξω από το γήπεδο. Δεν την εξαφάνισαν όμως. Απλώς τη μετέφεραν. Στους δρόμους, στις γειτονιές, στα μπαρ. Μπήκε το κράτος ως ρυθμιστής του ανταγωνισμού των μεγαλοεπιχειρηματιών, προκειμένου για λογαριασμό συνολικά αυτής της τάξης τους να επενδυθούν κεφάλαια σε ένα πεδίο όπως το ποδόσφαιρο που θα τους έφερε τεράστια κέρδη. Καθάρισε δηλαδή το κράτος για να προστατεύσει το προϊόν. Μιλάμε για πολύ μεγάλη βιομηχανία, για μια μεγάλη αγορά με τεράστια κερδοφορία, ακόμα και για ομάδα που θα τερματίσει πολύ κάτω στη βαθμολογία. Υπάρχει αγορά διαφήμιση σε μια σειρά προϊόντα που εμπορεύεται η κάθε φίρμα. Γήπεδο που μπορεί να πάει μια οικογένεια από το πρωί μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι και να περάσει τη μέρα της ξοδεύοντας σε διάφορες δράσεις, φαγητό και ούτω καθεξής. Το ίδιο γίνεται και σε μια σειρά άλλες χώρες. Στην Ελλάδα προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν τερματίσεις στις πρώτες θέσεις, μπορεί του χρόνου να μην είσαι στην κατηγορία. Οι μεγαλομέτωχοι αξιοποιούν τις ομάδες χωρίς να έχουν μεγάλα ωφέλη, κέρδη, όπως για παράδειγμα από εισιτήρια, από προϊόντα στις μπουτίκ. Είναι μικρή αγορά, δεν είναι μεγάλη αγορά στην Ελλάδα. Η σύψη είναι πιο εμφανής, η δυσοσμία πιο έντονη, γιατί κυριαρχεί η παραοικονομία, τα στημένα και τα παράνομα στοιχήματα και εκεί σφάζονται όλοι για την πίτα. Εμείς μένουμε σταθερά αμετακίνητοι στη θέση που λέει κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Κατάργηση του επαγγελματικού αθλητισμού που βασίζεται σε επιχειρηματίες και σε δίθεν χορηγούς. Και επειδή μπορεί να πει κάποιος ότι η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αθλητισμό μπορεί να ακούγεται κάτι το μακρινό, σας κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εδώ και τώρα να καταργηθεί το στοίχημα και ο τζόγος στη χώρα μας. Να βγουν οι ομάδες από το στοίχημα. Να ελέγχονται οι ΠΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει μηχανισμούς και, να μην απολαμβάνει ξεχωριστή μεταχείριση. Και όχι μόνο δεν το κάνετε δεχτή, αλλά και στο τελευταίο νομοσχέδιο τους αποσυνδέεται εντελώς. Ενώ υπήρχαν κάποιες έτσι σχέσεις, να το πω τρόπον τεινά ελέγχου, από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τις ΠΑΕ, ακόμα και αυτές, οι μικροέλεγχοι και αυτές καταργούνται πλέον. Είναι δύο βασικά ζητήματα χωρίς να σημαίνει, 2-3 βασικά ζητήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά, όπως τα δικαιώματα των παιχτών, των προπονητών, οι δαπάνες και άλλα. Είναι κάποια μέτρα που μπορούν άμεσα να γίνουν πράξεις, χωρίς να ξεριζώσουν τον καρκίνο. Και αυτό γιατί τα φαινόμενα σύψης, ντόπινγκ, στημένα κλπ. Είναι γέννημα θρέμα της επιχειρηματικής δράσης που κυνηγά το γρήγορο κέρδος πάση θυσία. Αυτή είναι μια σύγχρονη λερναία ύδρα. Και φυσικά η λερναία ύδρα θέλει κίνημα. Θέλει ένα λαό αποφασισμένο που πραγματικά πρέπει να βάλει τη σφραγίδα του και να κάνει επιλογή. Ή ποδόσφαιρο, αθλητισμός ως κοινωνικό δικαίωμα για όλο το λαό χωρίς καμία διάκριση, ή αθλητισμός εμπόρευμα, κέρδος, κόστος, όφελος. Αυτές οι δύο επιλογές υπάρχουν, υπάρχουν άλλες. Μόνο αν συγκρουστείς με αυτήν θα έχεις προοπτική ώστε να απαλλαγεί ο αθλητισμός από την αρρώστια και τη σαπίλα. Θα σταματήσει το ποδόσφαιρο να είναι business, πεδίο επιχειρηματικών συγκρούσεων και συμφερόντων και θα ξαναγίνει ένα παιχνίδι μέσω ψυχαγωγίας, αλλά κυρίως μέσω για τη θωράκιση της υγείας και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Μόνο έτσι ο αθλητισμός θα σταματήσει να αφορά τους λίγους στο γήπεδο και τους πολλούς στην εξέδρα ή στο σπίτι τους. Θα αποκτήσει διαφορετική οργάνωση και στόχους, θα αρχίσει η πλειοψηφία της νεολαίας να ασκείται συστηματικά, να συμμετέχει σε δραστηριότητες με οργανωμένο τρόπο. Βασική προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό είναι το κράτος να διασφαλίσει την υποδομή, δηλαδή τη χρηματοδότηση,
το επιστημονικό δυναμικό και τις εγκαταστάσεις στο Δήμο, στα σωματεία και στην εκπαίδευση, χωρίς να βάζει το χέρι στη τσέπη της οικογένειας. Χρειάζεται αγώνας ώστε το δικαίωμα στον αθλητισμό και η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης να μπει στην ημερήσια διάταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, λέμε εμείς, στη δουλειά, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Και βέβαια οι αθλητές, οι προπονητές με τους φορείς τους, τα σωματεία, να δείξουν την ίδια αγωνιστικότητα, επιμονή και θέληση και έξω από τις γραμμές του δικηπέδου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.